Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 4 μηνών δεν είναι δυνατή η προσέγγιση μεγάλου πλοίου στο εξωτερικό κρυπίδωμα του λιμένα των Ινουσών, ύστερα και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. Όπως ανέφερε στο ράδιο Αλήθεια ο Δήμαρχος Ινουσών Γιώργος Δανίλ, ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα συμβεί αφού η ρηγμάτωση στο κρυπίδωμα διευρύνεται. Δεν θα πρέπει άλλο να ρισκάρουμε τις δυνατότητες του κρυπιδώματος. Οι ειδικοί μας είπαν ότι το άνοιγμα πλέον έχει αρχίσει να είναι ανησυχητικό και ότι καλό θα ήταν και σόφθον να σταματήσουμε γέρος για να μην έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν αναστέλλονται οι πλώες, οι κατάπλοι στο λιμάνι μας, των μεγάλων πλοίων και εξυπηρετούμεθα μόνο με το Ινούσε 3 προς το παρόν. Το πρόβλημα είχε εμφανιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είχε εμφανιστεί, είχε γίνει μια κινητοποίηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών. Έγινε μια αυτοψία από ειδικό απεσταλμένο των δύο γραμματιών. Και καταλήξαμε σαν λιμενικό ταμείο να λειτουργούμε με κάποιους όρους και με μετρήσεις οι οποίες γίνονταν κάθε 2 ή 3 ημέρες για να βλέπουμε τη δυναμικότητα του φαινομένου και την αντοχή της υποδομής, της λιμενικής υποδομής. Τώρα στις τελευταίες μετρήσεις άρχισαν τα πράγματα να είναι λίγο πιο ανησυχητικά και έτσι προνοώντας σταματάμε προς το παρόν μέχρι να γίνει αποκατάσταση του κρυπιδώματος, το οποίο δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος ήταν το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, να υπήρχε μελέτη για να ξεκινήσει το έργο. Η μελέτη δεν έχει ακόμα. Σήμερα θα ανατίθετο κατά τη δήλωση του Προέδρου, του κυρίου Ζωάνου, στο μελετητή για να την ετοιμάσει. Πιστεύω ότι νωρίτερα από τα Χριστούγεννα δεν θα την έχουμε στα χέρια μας. Με τη διακοπή των δρομολογίων των μεγάλων πλοίων, το νησί είναι ακροτηριασμένο συγκοινωνιακά, τόνισε ο Δήμαρχος Ινουσών, σημειώνοντας ότι πλέον η ακτοπλοϊκή σύνδεση γίνεται μέσω Χίου με το πλοίο Ινούσες 3 και με ένα μόνο θαλάσσιο ταξί. Το νησί, όπως παραδοσιακά εξυπηρετεί με το τοπικό ακτοπλοϊκό, το Ινούσε 3, τα δρομολόγια είναι γνωστά και καθημερινά και όταν χρειαστεί θα γίνει και κάποιο έκτακτα αν οι ανάγκες είναι για να υπάρξει κάποια ανταπόκριση με τα πλοία από το λιμάνι της Χίου. Και δυστυχώς έχουμε μείνει και με ένα μόνο θαλάσσιο ταξί, το οποίο εντάξει είναι επαρκές και εξυπηρετεί, αλλά είμαστε δηλαδή οριακά και από όλες τις πλευρές. Γιατί ουσιαστικά μόνο είμαστε πλέον συγκοινωνιακά ακροτηριασμένοι από την άποψη ότι είχαμε μια σύνδεση αρκετά καλή, διανύαμε μια περίοδο ακτοπλοϊκής άνοιξης για το νησί μας με πολλά δρομολόγια και τον ίσο Σάμος και την άγωνη γραμμή. Και τώρα μένουμε πάλι με το Ινούσε. Από την πλευρά του Λιμενικού Ταμείου, ο πρόεδρος του, Κυριάκος Ζωάνος, υπογράμμισε ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επισκευή της ρηγμάτωσης, κάτι που τον κάνει αισιόδοξο για τη γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος. Η ρογμή μεγάλωσε, οπότε κρίναμε αναγκαίο να σταματήσει να διακοπεί η γραμμή του πλοίου. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Λιμενικό Ταμείο, έχουμε σήμερα μάλιστα θα γίνει, αν όλα πάνε καλά, η ανάθεση Προέδρου στην εταιρεία που θα πάρει τη μελέτη. Από την πλευρά μας και μαζί με τη συνεργασία του Δημάρχου Ινουσών και όλων των εμπλεκομένων, θέλω να πιστεύω, όπως έχουν δεσμευτεί, ότι υπάρχουν με τον ίδιο κωδικό, με τον ίδιο τίτλο μάλλον, τα χρήματα στο Υπουργείο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα κινηθούμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς.